πυροτεχνούργοι έχουν εντοπίσει το δεύτερο εκρηκτικό μηχανισμό που έχει τοποθετηθεί στην περίμετρο του Αΐσλινο Περαμάτων. Έχει προηγηθεί σύμφωνα με το σενάριο έκρηξη σε μία από τις μονάδες παραγωγής, βυθίζοντας το σκοτάδι το μεγαλύτερο μέρος του νησιού. Ο φακός της Κρήτη TV καταγράφει καρέ-καρέ την κορύφωση των δύο ευνηδιαστικών ασκήσεων ετοιμότητας ευρείας κλίμακας που πραγματοποιήθηκαν τα τελευταία 24 ώρα στο Ηράκλειο. Στόχος να εντοπιστούν λάθη και παραλήψεις. Δουλεύουμε πάνω σε ένα υποτιθέμενο, ξαναλέω, σενάριο απειλής εκρηκτικών υλών εντός του ΑΕΣ και συμμετέχουμε σαν υπηρεσία με το πυροζεστικό καράβι από τη θάλασσα το Μακεδονία, συμμετέχουμε με πυροζεστικά οχήματα, με εξωματικούς, ούτως ώστε να τσεκάρουμε την ετοιμότητα των υπηρεσιών, τη συνεργασία που έχουμε με τη ΔΕΗ που είναι άριστη και με τις άλλες υπηρεσίες που εμπλέκονται σε ένα τέτοιο απευταίο σοβαρό ατύχημα που μπορεί να γίνει. Χθες το πρωί η άσκηση εκτυλίχθηκε στο λιμάνι του Ηρακλείου. Σύμφωνα με το σενάριο, το προσωπικό ασφαλείας εντόπισε τρία ύποπτα δέματα στα οποία οι πυροτεχνούργοι βρήκαν με τη σειρά τους εκρηκτικούς μηχανισμούς. Και οι δύο ασκήσεις εξελίχθηκαν χωρίς προειδοποίηση για τις αρχές ασφαλείας, με στόχο να καταγραφεί ο πραγματικός χρόνος αντίδρασης των αρμόδιων υπηρεσιών. Σύμφωνα με πληροφορίες, το σενάριο προέβλεπε ότι προηγήθηκε προειδοποιητικό τηλεφώνημα. Ακολούθησε έκρηξη σε μία από τις μονάδες παραγωγής, μεγάλη φωτιά, την οποία κλήθηκε να αντιμετωπίσει η πυροσβεστική και συσκότηση στο νησί. Έχουμε μία άσκηση βιομηχανικού ατυχήματος μεγάλης έκτασης. Ξεκινήσαμε με να έχουμε στην πύλη εκρηκτικό μηχανισμό. Οπότε πρέπει να κλειστεί μια πύλη, να οδηγηθούν οχήματα από άλλη πύλη, από άλλη είσοδο του σταθμού. Μετά είχαμε εκδήλωση πυρκαγιάς. Ο πρώτος πυροτεχνουργός που έφτασε στο σημείο εκτός από τα θράψματα διαπίστωσε ότι υπήρχε και δεύτερος εκρηκτικός μηχανισμός, αυτή τη φορά τοποθετημένο στην περίμετρο του εργοστασίου. Η πολυπλοκότητα του περιστατικού επέβαλε την ανάγκη συγκρότησης κλιμακίου πυροτεχνουργών για τη διαδικασία εξουδετέρωσης του μηχανισμού. Η επιχείρηση καθυστέρησε για όσο χρόνο χρειάστηκε μέχρι να βρεθεί δεύτερος πυροτεχνουργός και να φτάσει με ανάλογο εξοπλισμό στο σημείο ώστε να ξεκινήσει η επιχείρηση. Στόχος των δύο ασκήσεων, σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν να εντοπιστούν τρώτα σημεία λάθη, ελλείψεις και παραλήψεις. Η υπηρεσία μας σχεδιάζει πάντα με το πιο ακραίο σενάριο, ούτως ώστε να κρατάει τις δυνάμεις σε μια υψηλή ετοιμότητα. Άρα σχεδιάζουμε με τα πιο απίθανα σενάρια διάφορες ασκήσεις και συνεργαζόμαστε με τις υπόλοιπες υπηρεσίες, ούτως ώστε να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα σε μια απευκταία, ξαναλέω, και σε μια υποθετικό συμβάν, που ελπίζουμε ποτέ να μην γίνει στην Κρήτη.